Κύριε Χόνδρο, πότε είναι οι εκλογές? Οι εκλογές είναι το επόμενο Σάββατο στις 29 του μηνός και θα καλούμε όλα τα μέλη του συλλόγου μας να παρευρεθούν. Θα έχουμε αρχικά μια γενική συνέλευση από λογιστική του έργου μας, να γίνει μια ευρύτατη συζήτηση, αυτό είναι επιθυμία του Διοικητικού Συμβουλίου, και στη συνέχεια θα έχουμε τις αρχιερεσίες για την ανάδειξη ενός νέου Διοικητικού Συμβουλίου, στο χώρο του Αθλητικού Πολυκέντρου βεβαίως. Η θητεία σας μαζεύτηκε με μεγάλες επιτυχίες από τους αθλητές της Αθλητρικής Συλλόγου. Δεν θεωρείτε ότι θα τους αφήσετε μόνους σε αυτή την προσπάθεια που εσείς ο ίδιος έχετε ξεκινήσει με την απουσία σας? Η προσπάθεια δεν είναι φυσικά δική μου. Εγώ έβαλα ένα ελάχιστο λιθαράκι. Υπάρχουν άλλα άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο που έχουν πράξει τα μέγιστα για το Σύλλογο. Υπάρχουν οι προπονητές μας και φυσικά υπάρχουν οι αθλητές. Σε εκείνους, ιδίως στους αθλητές μας, ανοίγουν όλες οι επιτυχίες που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Ασφαλώς τα πρώτα χρόνια είχαμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Στη συνέχεια και εξακολουθούμε να έχουμε. Σας υπενθυμίσω ότι πριν από ένα μήνα είχαμε πολύ καλές συμμετοχές και επιδόσεις στα πανελλήνια πρωτάθληματα που ξεχώρισαν οι αθλητές του Εβδάμου. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το μεράκι που έχει ο Σύλλογος θα συνεχίσει να υπάρχει και θα έρθουν, είμαι πεπισμένος γι' αυτό, ότι θα έρθουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Εγώ ασφαλώς θα είμαι πάντοτε στη διάθεση του Συλλόγου από ό,τι μπορώ να προσφέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη και ευχόμαστε να είστε πάντα κοντά στον αθλητισμό, γιατί σας χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν και εσάς.